Την Αλεξίου, την οποία όλοι ξέρετε και αγαπάτε από τα νεανικά μας χρόνια, που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και ήρθε στα τρόπαια της Κορτινίας για ένα μοναδικό θέαμα, όπως θα δείτε και σε λίγο. Όχι μόνο επειδή θα μας βοηθήσει να διασκεδάσουμε, να περάσουμε μια πολύ ωραία βραδιά, αλλά και επειδή με αυτή τη συμμετοχή προβάλλει την περιοχή μας, προβάλλει μια περιοχή που εμείς ξέρουμε ότι είναι αξιόλογη, ξέρουμε ότι είναι όμορφη και έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα και χαρίσματα, δεν είναι όμως αναγνωρισμένη, ούτε τη χάνει της προσοχής από την κεντρική πολιτεία. Και θέλουμε και με αφορμή αυτό το γεγονός να απευθύνουμε και μια φωνή ότι εάν όντως θέλουμε η ελληνική επαρχία να ζήσει και να αναπτυχθεί, θα πρέπει να φροντίσουμε να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στις περιοχές αυτές που είναι παραμελημένες τόσα χρόνια και να φροντίσουμε ο καθένας από την πλευρά του να υπάρχουν οι συνθήκες ζωής του αιώνα μας, τον χρόνο που ζούμε. Και αναφέρομαι όχι μόνο στις ευθύνες του Δήμου, ο οποίος προσπαθεί να αναπληρώσει και ένα πολλών χρόνων, αλλά και στις ευθύνες κεντρικής διοίκησης. Γιατί οι πολίτες της Κορτινίας δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δικαιούνται πολιτιστικά γεγονότα σαν αυτό, δικαιούνται ποιότητα ζωής όπως κάθε άλλος Έλληνας πολίτης, δικαιούνται υποδομές κοινωνικές και του κράτους, όπως για παράδειγμα το ζήτημα των κοινωνικών υποδομών που υπάρχουν στα Τρόπαια και ξέρω ότι απασχολούν πολύ όλους μας, του Κέντρου Υγείας, και νομίζω ότι και αυτή η σημερινή συναυλία είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε την περιοχή μας, να αναδείξουμε την ιδιαιτερότητά της, αλλά και τα προβλήματά της. Να μην σας κουράζω όμως, γιατί το σκηνικό εδώ δεν είναι προεκλογικό, είναι καλλιτεχνικό. Τα φώτα αυτά είναι για τους καλλιτέχνες και για μένα. Να τους καλέσω στη σκηνή και να σας ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση.
αφήνω στην καρδούλα μου. Να βλέπεις πως και να άρχισε. Αγάπη σήμερα μες στη ζωή σου στεριανίσε με βραδιές από με σήμερα.
είναι πολύ συγκινητικό για μας να βρισκόμαστε εδώ, σε αυτή την ωραιότητα της χώρας μας, σε αυτά τα υπέροχα βουνά, το πράσινο, τη φιλοξενία των ανθρώπων, σε αυτό το, θα λέγαμε εμείς οι Αθηναίοι, το απομακρυσμένο σημείο, και να είσαστε εδώ τόσο ζεστοί, τόσο πολύ, και να μας υποδέχεστε με αυτή την αγάπη. Αυτό βέβαια οφείλεται στη δική σας πρόσκληση, στο Δήμο σας, που μας έκανε τη τιμή να μας καλέσει και να γνωρίσουμε, να σας γνωρίσουμε από κοντά και να τραγουδήσουμε και να σας κάνουμε να μην τραπείτε, να μην τραπείτε και να τραγουδάτε κι εσείς μαζί μας, όταν ξέρετε τα τραγούδια. Φέτος συνεργάζομαι με αυτή τη μοναδική εξάδα των μουσικών, τους Νουβό Σεξτέτ. Πρέπει να ξέρετε ότι είναι κορυφαίοι σολίστες στη χώρα μας. Άλλοι από την παραδοσιακή μουσική, τα δημοτικά μας τραγούδια, άλλοι από την jazz μουσική, την έντεχνη, και έχουν κάνει εδώ πέρα, έχουν σμίξει την τέχνη τους και την αγάπη τους για τη μουσική και έχουν πάρει τα τραγούδια μου και τα έχουν ξανά ενορχιστρώσει, τα έχουν κάνει υπέροχα και έτσι και εγώ τα τραγουδάω με καινούριο κέφι. Θέλω να περάσετε καλά και να σας πω ότι θα σας πούμε τραγούδια παλιά που αγαπάτε, αλλά και τραγούδια καινούρια που ίσως δεν τα ξέρετε πολύ καλά ακόμη. Να έχετε μια καλή βράδια.
γράψει ο Μανώλης Ρασούλης.